Πόσες οικογένειες από αυτές έχουν παιδάκια στο σχολείο, χρειάζονται βοήθεια, διότι πραγματικά τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε το κάστρο αλληλεγγύης και συγχαρητήρια στην ομάδα ολόκληρη, Γιάννη Αλμπάνη. Καλησπέρα. Ευαισθητοποιείται. Το Σάββατο λοιπόν τι έχουμε ακριβώς? Πρώτη δράση αυτό το Σάββατο είναι συλλογή σχολικών ειδών. Μαθητικού υλικού γενικά, τσάντας, τετράδια, μολύβια, στυλό, βιβλία, βοηθήματα, σχολικά, ό,τι κάναμε κάθε χρόνο εδώ και 3 χρόνια. Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, κοινοποιήθηκε και βοήθησαν σημαντικά και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και η ΕΛΜΕ, από ό,τι μάθαμε, κινητοποιήθηκε και έχει μοιράσει όλη την ανακοίνωση στα σχολεία, στα γυμνάσια και τα λύκεια και στους Συλλόγους Γονέων. Mm-hmm. Και αυτό το Σάββατο είναι η πρώτη μας δράση συλλογή σχολικών ειδών. Αυτό που κάνουμε, είπαμε, κάθε χρόνο εδώ και 3 χρόνια. Τι ώρες και πού, κύριε Αλμπάνη? Το Σάββατο στην Πλατεία Ελευθερίας, ώρα από 10 έως 1 το πρωί. Επίσης, αυτή τη χρονιά θα έχουμε και παράσταση κουκλοθέατρου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Τασούλα Ξηρομερίτου, νηπιαγωγός, η οποία θα δώσει την παράσταση. Βοήθησε σημαντικά σε αυτό, στο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την αρχική μας ιδέα και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος όπως κάθε χρονιά. Είχαμε μεγάλη επιτυχία και πέρυσι και πρόπερσι σε αυτό. Και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί. Καιροί παραμένουν και γίνονται ακόμα και πιο δύσκολοι. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Οι ανάγκες πάρα πολύ μεγάλες. Και λίγο αναλυτικά ξανά τι και πού θα γίνει. Το Σάββατο στην Πλατεία Ελευθερίας. Σάββατο 26 του μήνα, τώρα μεθαύριο, mm-hmm. από ώρα 10 το πρωί έως 1 το μεσημέρι. Από 10 έως 1 λοιπόν. Συλλογή σχολικών ειδών σχολικού υλικού. Ναι, σχολικού υλικού. Εντάξει, είναι οι απαιτήσεις των καιρών, κύριε Αλμπάνη, και οι δυσκολίες πολλών οικογενειών να έχουν τα απαραίτητα στα παιδιά τους. Ας μην κρυβόμαστε. Εντάξει, διακριτικά θα γίνει όλη αυτή η δουλειά. Λοιπόν, και η διανομή το ερχόμενο και... Σάββατο. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί, όπως είπαμε, ο κόσμος. Διακριτικά, όχι τόσο πια, δεν χρειάζεται διακριτικά να γίνονται αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε θράσος περισσότερο. Λίγο θράσος, να πάρουμε πάνω μας πολλές δράσεις και να κάνουμε πράγματα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, η διανομή θα γίνει το ερχόμενο. Έχουμε και λοιπόν, τη διανομή, Σάββατο. Ναι, την 21η διανομή. Απευθείας διάθεση προϊόντων θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο γνωστό χώρο κάτω στην Πανελλήνια Έκθεση. Να πούμε σύντομα τα προϊόντα. Βεβαίως. Τα οποία θα είναι τυρί από εδώ από τη Λαμία, πρόβιο και γίδινο, στις γνωστές τιμές, στις γνωστές συσκευασίες. 6 ευρώ η φέτα, 6,20 το κιλό το γίδινο. Θα έχουμε ανθόμελο από παραγωγό εδώ της Λαμίας μαζί με μέλι θυμαρίσιο. 6 ευρώ το ανθόμελο το κιλό, 9 το θυμαρίσιο. Θα έχουμε επίσης άλλο μέλι καστανιάς και βελανιδιάς με 7 ευρώ το κιλό και μέλι ελατίσιο σε 2 συσκευασίες. Το κιλό 8 ευρώ, το δίκυλο 14 ευρώ. Έχει κάποια έκπτωση στο δίκυλο. Από παραγωγό, ο οποίος είναι από το Τιμ Φριστό, θα έχουμε πατάτες νευροκοπίου σε 20 κιλά και 10 κιλά με 40 λεπτά το κιλό. 8 ευρώ και 4 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή συσκευασία, και μικρές με 25 λεπτά το κιλό, 10 κιλό με 2,5 ευρώ δηλαδή. Αλεύρι θα έχουμε εδώ από Λαμία, μαλακό και σκληρό 5 κιλά με 3 ευρώ, 60 λεπτά το κιλό. Το ολικής σε 5 κιλό με 4 ευρώ, 80 λεπτά δηλαδή, και θα έχουμε και όλη την γκάμα των οσπριών. Παραγωγούς από εδώ, από τη Φθιώτιδα, από τη Φιλιαδόνα Δομοκού, παραγωγός με φασόλια και ρεβίθια, τα οποία θα είναι συσκευασίες 2 κιλών με 3,5 ευρώ, πάρα πολύ καλές τιμές. Φακές θα έχουμε από την περιοχή των Φαρσάλων, σε τιμή θα είναι 4 ευρώ τα 3 κιλά. Και φασόλια γίγαντες Καστοριάς, από παραγωγό από την Καστοριά, θα είναι σε 2 κιλά με 6 ευρώ. Είναι όλα δοκιμασμένα από τους εθελοντές με δείγματα. 3 Οκτωβρίου λοιπόν, 3 Σάββατο, Οκτωβρίου, το Σάββατο. Παραγγελίες ηλεκτρονικά μόνο? Είναι παραγγελίες ηλεκτρονικά και υπάρχει δυνατότητα των τηλεφώνων, 2 τηλέφωνα να τα επαναλάβουμε. Είναι το 6985-603-574 και το 690-6981-523. Αυτά τα 2 τηλέφωνα. Επίσης υπάρχουν εθελοντές στην πλατεία πάρκου. Ήταν σήμερα η πρώτη εξόρμηση και δεύτερη και μοναδική και το Σάββατο 26/9. Πέρα από την διανομή μαθητικού υλικού που θα έχουμε, από τη συλλογή μαθητικού υλικού που θα έχουμε στην πλατεία Ελευθερίας, θα υπάρχει και στάντ στην πλατεία πάρκου για να ενημερώνει τον κόσμο και για να παίρνουν παραγγελίες. Και στο κάστρο αλληλεγγύη, στο site, στο διαδίκτυο μπορούν να βρουν ενημέρωση πλήρη για όλα. Για οτιδήποτε. Οι παραγγελίες μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Χωρίς παραγγελίες δεν θα μπορούν να παραλάβουν προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ. Και επόμενη δράση, ναι. Να πούμε για τη διανομή.
και θα συντονιστούμε και με άλλες συλλογικότητες στη Λαμία που ετοιμάζεται από την εβδομάδα κλιμάκωση γι' αυτό. Στην 3 Οκτωβρίου δεν είπατε ότι είναι η διανομή. 3 Οκτωβρίου η διανομή. Θα τα ξαναπούμε, θα ξαναρθείτε. Μην... Να ετοιμάζονται για συλλογή έτσι. Μαθητικού υλικού. Δεν σας αφήνουμε έτσι. Και στην συλλογή και για τους πρόσφυγες. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε Σάββατο, συλλογή μαθητικού υλικού στην πλατεία Ελευθερία. Σας ευχαριστούμε κύριε Αλμπάνη για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω.